Σε ένα δυνατό παιχνίδι στο όριο του φάουλ, ο Γάσελ Κομωτινή κέρδισε στο Κλειστό Γυμναστήριο τον Ιάννη Νταβόζο με 79-63, ημίχρονο 46-30. Σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα της Κομωτινής θύμιζε μια ομάδα από τα παλιά, είχε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια, απλώς πλησίασαν μέχρι τους 7 πόντους η ομάδα του Ιάννη Νταβόζο. Να δούμε και τις διακοιμάσεις. 5-0 στο πρώτο λεπτό, 15-3 στο 4, 22-8 στο 7, 39-19 στο 14 και 30, 41-19 στο 15 και 30, 45-22 στο 17, μεγαλύτερη διαφορά. Μείωσαν σταδιακά οι φιλοξενούμενοι μέχρι και τους 7 πόντους στο 35 και 30, 68-61. Τελικά αποκατέστησε την αλήθεια, θα λέγαμε, ο Γάσης Κομωτινής, ξέφυγε 76-62 στο 37, 78-63 στο 39, στα τελευταία δευτερόλεπτα έκανε το 79-63. Με μια εύστοχη βολή, έτσι διβετίωσε τη θέση του στην βαθμολογία και πλησίασε ένα πόντο μακριά από την κορυφή σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της τρίτης εθνικής ανδρών του μπάσκετ. Διατήρησαν κύριοι Μπακάλι Ζαχαριάδης με λάθη τα δεκάλεπτα 26-16, 46-30 ημίχρονος, 62-48 και 79-63 το τελικό αποτέλεσμα. Η συνθέση για τον Γάσο Κομωτινή 18 πόντους, ο Ιορδάνογλου με 2 τρίποντα, Καρκατσέλης 2 πόντους, Ζολώτας 4 με 1 τρίποντα, Θανασίου 2, Λεχούδης 15 με 1 τρίποντα, Λεμονίδης συμμετοχή, Κουτσοβασίλης 4, Μαγουλάς 17 με 1 τρίποντα, Μαστροδημήτρης συμμετοχή, Παλάσκας 6 με 2 τρίποντα, Βορμπίδης συμμετοχή και Χαλίλ Καδίρα 11 πόντοι. Για τον Ιάννη Νταβόζο, Βαρδής συμμετοχή, αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Από πλευρά Γκάς έχει αποβληθεί ο Μαγουλάς. Σκεμπής, παλιός παίκτης του Γκάς και τώρα του Έντα, 6 πόντους με 2 τρίποντα. Λαζαρίδης 12 με 3 τρίποντα. Γαϊτάνης 6. Ρόπουτης 2 πόντια, αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Καρασίμου συμμετοχή. Σαββίδης 4 πόντια, αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Λόγω βέβαια και του δυνατού παιχνιδιού που έπαιζαν οι παίκτες του Έντα Ευόσμου. Παντόπουλος 9 πόντια. Περιστεράκη συμμετοχή. Σεκαδάκης 4 πόντια. Και Νέσης 20 πόντια. Και ο παίκτης σέντερ της ομάδας του ΕΑΝΤΑ που βρήθηκε με 5 φάουλ. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του ΕΑΝΤΑ Ευόσμου Κώστας Κόρκας καθώς και ο αρχηγός της ομάδας του Γάσου Κομωτινή ο Κίμωνας Λεχούδης. Για μας, επειδή έχουμε μια νεανική ομάδα και γενικότερα πιστεύω εγώ ότι το σύγχρονο μπάσκετ υποστηρίζει τις πιεστικές άμυνες σε όλο το γήπεδο και το γρήγορο μπάσκετ, η ομάδα μου αυτό προσπαθεί να παίξει. Προφανώς επειδή η γάμα εθνική δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοια παιχνίδια και οι διαιτητές ως ένα σημείο σφυρίχτηκαν τα φάουλ και δεν λέω, δεν θέλω να πω ότι ήταν άδικο το αποτέλεσμα κτλ. Έτσι έκαναν διαιτητές, έτσι έδωσαν και κρίθηκε το αποτέλεσμα, μια για μας ήττα η οποία σε μια δύσκολη έδρα. Συνεχίζουμε το πρωτάθλημα, έχουμε εμείς πάρα πολύ πίστη στα παιδιά, στους νέους. Όλα τα παιδιά είναι κάτω των 20 χρονών, πλην δύο παιδιά, πλην δύο ανδρών που είναι 23 και 24 χρονών. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε, προπονούμαστε και ευελπιστούμε να βοηθήσουμε τον μπάσκετ βγάζοντας νέους παίχτες και δίνοντας τον χώρο σε νέα παιδιά. Εγώ, όπως λέω και στα παιδιά, στόχος είναι η επόμενη προπόνηση, ούτε καν ο επόμενος αγώνας. Θέλουμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα από προπόνηση σε προπόνηση, να βελτιωνόμαστε και από εκεί και πέρα όπου καταλήξουμε. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε από τις δυνατές ομάδες της κατηγορίας και νομίζω ότι θα το δείξει αυτό και τα αποτελέσματα που θα έρθουν στο μέλλον. Όντως ήταν δύσκολο παιχνίδι, το περιμέναμε και δουλέψαμε πάρα πολύ αυτήν την εβδομάδα. Όπως είδατε, ο Έντας είναι μια νεανική ομάδα, πιέζει, τρέχει, παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ με ένα καλό προπονητή. Δυσκολευτήκαμε, ευτυχώς ακολουθήσαμε κατά γράμμα το προπονητικό πλάνο. Είχαμε σκοπό να πάμε 60 πόντους, φάγαμε 63 και καταφέραμε να κρατήσουμε την άμυνα εκεί που θέλαμε και κερδίσαμε. Συνέχεια έχουμε ακόμα ένα εντός παιχνίδι, δουλεύουμε συνέχεια. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε κάποιες προπονητικές ελλείψεις που δεν μπορούμε όλοι μαζί να είμαστε έτσι όπως το θέλουμε. Αλλά όπως βλέπετε, σιγά σιγά μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, βελτιωνόμαστε.